το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε περίπτωση, ας πούμε, που η Ελλάδα εμπλακεί σε πόλεμο, χτύπα ξύλο με την Τουρκία, ξέρετε τι θα κάνει ώστε να δικαιολογούνται αυτές οι ενέργειες? Τι θα κάνει? Σας διαβάζω επιλέξει αυτά που λέει στο site θα του. Θα είναι πρώτοι που θα βγουν να πολεμήσουν. Πληκτρολογήστε. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς. Εγώ λέω τι μου λένε αυτοί. Ωραία. Πληκτρολογήστε λοιπόν στο 3WQQA ταυτότητα, ναι, και θα διαβάσετε τα εξής. Σε περίπτωση υπεριαλιστικής πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, είτε σε αμυντικό είτε σε επιθετικό πόλεμο, κάποιος να μας εξηγήσει τι θα πει αμυντικός ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Αμυντικός ιμπεριαλιστικός. Εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον να την μπορεί να αντιληφθώ. Το κόμμα πρέπει να ηγηθεί, προσέξτε, της αυτοτελούς οργάνωσης της εργατικής λαϊκής πάλης με όλες τις μορφές, ώστε να οδηγήσει σε ολοκληρωτική ήττα της αστικής τάξης εγχώριας, ναι, και ξένης. Κάποιος λοιπόν, ο οποίος, όχι, σε αυτό θα μείνουμε, όχι, κύριε, σε αυτό θα μείνουμε, διότι αυτό είναι... Η κλίση που σας έγινε ήταν για ένα περιστατικό που παρακολουθούσατε. Δεν θα περιγράψω το περιστατικό μόνο, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχει η ιδεολογία που οδηγεί στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αν είχαμε εδώ έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος να αναλύσουμε την ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος, το καταλαβαίνω. Να αντιπαρατεθώ ευχαρίστως, αλλά ξέρετε. Αν θέλετε να περιγράψουμε το περιστατικό του συγκεκριμένου, μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Ουδέποτε ερωτήθηκε εκπρόσωπος του ΚΚΕ για αυτά. Πατριώτης μεταξάς που αρνήθηκε στους κομμουνιστές που ζήτησαν να πάνε να πολεμήσουν στην Αλβανία.